Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τους επερχόμενους αγώνες και υπάρχουν ορισμένα σημαντικά ονόματα που δεν συμπεριλήφθηκαν, με τη μεγαλύτερη έκπληξη να είναι η απουσία του Τόνι Βιλένα. Προτού προχωρήσουμε να σου υπενθυμίσω, φίλε ακροατή, να κάνεις like στο βίντεο και να εγγραφτείς στο κανάλι μας για να μην χάνεις κανένα αθλητικό νέο. Παράλληλα, οι Χόρντουρ Μάγνουσον και Τόνι Μπράουν φαίνεται να μην υπολογίζονται τόσο από τον προπονητή για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, αλλά η περίπτωση του Βιλένα είναι αυτή που τραβά περισσότερο την προσοχή και αξίζει περαιτέρω ανάλυσης. Όπως είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, ο Βιλένα ήταν πιθανό να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ωστόσο, η πλήρης ανάρρωσή του δεν είναι ο μοναδικός λόγος που ο Βιλένα δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα. Οι τελευταίες του εμφανίσεις με την ομάδα έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, όχι μόνο από τα μίντια, αλλά και από τους ίδιους τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Κάποιες μέτριες εμφανίσεις του, σε συνδυασμό με την αυξημένη πίεση για αποτελέσματα, έχουν φέρει αποδοκιμασίες και αρνητική κριτική προς τον Ολλανδό μέσο. Αυτή η αρνητική εικόνα, σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της ομάδας στο υψηλό επίπεδο των ευρωπαϊκών αγώνων, μπορεί να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση να μείνει εκτός της λίστας. Είναι φανερό ότι ο Βιλένα δεν έχει βρει ακόμα τον ρυθμό που θα ήθελε, ενώ οι προσδοκίες γύρω από την απόδοσή του ήταν υψηλές από την αρχή. Οι εμφανίσεις του ήταν μακριά από το επίπεδο που τον έχουμε δει στο παρελθόν και αυτό έχει επηρεάσει την εμπιστοσύνη τόσο της τεχνικής ηγεσίας όσο και των φιλάθλων. Η απουσία του από τη λίστα μπορεί να θεωρηθεί και ένα μήνυμα πως χρειάζεται να βελτιώσει την αγωνιστική του κατάσταση και να επανέλθει δρυμύτερος. Όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενο βίντεο, η απόφαση για τον Βιλένα δεν ήρθε ξαφνικά. Το ζήτημα με τον τραυματισμό του ήταν κάτι που παρακολουθούσαμε στενά και είχαμε προειδοποιήσει για την πιθανότητα να μείνει εκτός της ευρωπαϊκής λίστας. Τώρα, επιβεβαιώνεται ότι η ομάδα προτίμησε να δώσει χώρο σε άλλους παίκτες που βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα, κρατώντας τον Βιλένα εκτός, προκειμένου να βελτιώσει την κατάστασή του και να επιστρέψει πιο δυνατός. Το γεγονός ότι η τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού επέλεξε να αφήσει εκτός έναν παίκτη του επίπεδου του Βιλένα, καθώς επίσης να θυσιάσει τους Μάγνουσον και Τόνι Μπράουν, δείχνει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας, δίνοντας έμφαση στους πιο έτοιμους και φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές. Τώρα, μένει να δούμε αν ο Βιλένα θα ανταποκριθεί στην πρόκληση και θα επιστρέψει πιο δυνατός στο υπόλοιπο της σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε ακόμη ένα βίντεο του ReSport.gr. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερα συναρπαστικά αθλητικά νέα και ενημερώσεις. Ευχαριστούμε πολύ.